Η φτωχοποίηση των πολιτών δεν αντιμετωπίζεται με κάποια ανεπαρκή κουπόνια που υπόσχεται η κυβέρνηση για να διασωθεί πολιτικά, με χρήματα μάλιστα τα οποία προέρχονται από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ. Πόσο μάλλον όταν μετά από ένα χρόνο εσχροκέρδεια επί των ημερών του κυρίου Μητσοτάκη, τα νοικοκυριά χάνουν την αγοραστική του δύναμη και ο κατώτατο μισθό εξανεμίζεται ακόμα και μετά τι αυξήσει που υπόσχεται. Όσο για την επενδυτική βαθμίδα, θυμίζουμε στον κύριο Μητσοτάκη ότι την είχε υποσχεθεί μετά τι εκλογέ του 19. Την ανέβαλε 12 φορέ και αντί να παραδεχτεί την προσωπική τοπο αποτυχία τη χρεώνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες όμως και ξέρουν και καταλαβαίνουν.